Ο Λάζαρος, του συγγραφέως Αδάμ. Μας έλεγε προχτές ο πατέρας μου: «Όταν ακούω να τραγουδούν τα παιδιά το Λάζαρο, μου έρχονται σαν όνειρο στο νου μου τα παιδικάτα μου. Τραγουδούσαμε και τότε τα δασκαλόπεδα όλα τα σπίτια και μαζεύαμε αυγά, λευτόκαρα και 1000 καλούδια. Και το βράδυ πηγαίναμε στο σχολείο να μας τα μοιράσει ο δάσκαλος για να μην βιαστούμε ποιος να τα πάρει τα πλιότερα. Ξεχωρίζαμε όμως πρωτύτερα ένα καλάθι από τα μαζωμένα για το δάσκαλό μας το μοιραστεί. Μια χρονιά θυμούμε, είχαμε βγει από την άκρη του χωριού για να πάρουμε τα σπίτια με την αράδα. Αλλά πρώτο σπίτι ήταν το γυφτοκάλυβο. Πολλά παιδιά έλεγαν να μην πάμε στο γύφτο να τραγουδήσουμε γιατί είναι ντροπή και ούτε ακούστηκε ποτέ να τραγουδήσουν το Λάζαρο στο γύφτο. Οι γύφτοι έλεγαν είναι φερμένοι από αμέτρητα χρόνια στον τόπο μας από του διαβόλου τη μάνα. Αυτοί έκαναν και τα καρφιά που σταύρωσαν το Χριστό μας. Γι' αυτό και ο παπάς δεν τους δέχεται τη λειτουργιά τους. Δεν πάμε εμείς στο Φαραώ το σκυλόγυφτο, τον άπλητο και γανωμένο που διακονεύει?» Εγώ ήμουν με την ενάντια γνώμη και καλά να πάμε να τραγουδήσουμε στο γύφτο. «Δεν είναι κι αυτός χριστιανός και από μια κολυμπήθρα σαν εμάς», τους έλεγα. «Ή γιατί είναι φτωχός και μαύρος από το φυσικό του και από τη δουλειά του, να τον καταφρονήσουμε. Βρε εσείς, έφτιανε καρφιά ο Φαραώς στην Αίγυπτο και τα έστειλε στην Παλαιστίνη να σταυρώσουν τον Χριστό. Δε συλλογέστε καημένοι», τους έλεγα, «που κάθε αποκριά τον παίρνω με άρον-άρον τον κακόμοιρο και μας κόβει και μας κουβαλάει από το βουνό το μεγάλο κλαδωτό ξύλο. Αν δεν ερχόταν αυτός, ποιος άλλος θα μας το κατέβαζε απλήρωτος και θα το στείνε στο Μεσοχώρι για να ανάβουμε τη νύχτα της Τυρινής τη θεόρατη φωτιά για το χορό?» Οι άλλοι πάλι μου έλεγαν: «Καλά είναι που έρχεται κι αυτός με όλη τη γυφτιά του το βράδυ και πυρώνονται και αγναντεύουν το χορό. Και δεν προφταίνουμε να φύγουμε εμείς από το χωροστάσι και αυτοί μαζεύουν τα κάρβουνα για το καμίνι τους. Και τι παραπανήσιο διάφορο έχουμε εμείς που κουβαλούμε όλα τα παιδιά σέρνοντας τα κέδρα από το λόγκο και τα ξύλα και τις κλαρούδες από τα σπίτια για να αρματώσουμε τις διχάλες του στήλου?» Με τα πολλά ξεκοπήκαμε καμιά δεκαριά παιδιά και μια και δυο στο γυφτοκάλυβο και αρχίζομαι τα τραγούδια. Οι άλλοι στάθηκαν παραπέρα και μας καρτερούσαν. Το γύφτο τον ύβραμε που χτυπούσε κάτι ύπεργα στα μόνη και τη γυναίκα του που τον εβοηθούσε στο φυσερό. Είπαμε πρώτα το «Καλός μας ύβρε ο Λάζαρος και φέτος και του χρόνου, με τη λαμπρή, την Πασχαλιά, με τον καλό το λόγο, εδώ μας είπαν κι ήρθαμε σε τούτον τον αφέντη. Αφέντη μου αφεντάκι μου, 5 φορές αφέντη, 5 κρατούν το γρίβα σου και 5 καλυγώνουν». Ο γύφτος ξαφνίστηκε σαν μας είδε και έμεινε μαρμαρωμένος με το στόμα ανοιχτό και τη βαριά στον νόμο. Και η γύφτισσα στο πλάγι του μας κοιτούσε σαν ξεχασμένη. Αρχίζαμε και γι' αυτή. «Κυρά χρυσή, κυρά αργυρή, κυρά μαλαματένια, κυρά μόντα στολίζεσαι και βάνεις το φκιασίδι, βάζνεις τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι κύκλο, βάνεις και τον αυγερινό καθάριο δαχτυλίδι. Να και μια γυφτοπούλα χταίνεις της στο παραθύρι». «Έγνια σου», είπαμε, «θα σε καλοκαρδίσουμε και σένα». Και παίρνουμε το «Εδώ είναι κόρη έμορφη ξανθή και μαυρομάτα, τη στάζουν γιον του βασιλιά, τη στάζουν γιον του Ρίγα. Δε θέλει γιον του βασιλιά, δε θέλει γιον του Ρίγα, μον θέλει ταρχοντόπουλο με τις πολλές χιλιάδες». Όταν βλέπουμε και βγαίνει από το καλύβι η γυφτόνυφη που είχε τον άντρα της ένα κοντινό ταξίδι, με μια ποδιά γεμάτη από καρύδια, σταφίδες, μουστόπιτες, λιασμένα κεράσια, σούρβα, κράνα και τι δεν είχε μέσα, μας γέμισε ένα καλάθι. Για να μην την παραπονέσουμε κι αυτή, της λέμε το τραγούδι της ξενιτεμένης. «Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω, να στείλω μήλο, σέπετε, κηδώνει, μαραγκιάζει, να στείλω και το δάκρυ μου σε ένα χρυσό μαντίλι, το δάκρυ μου είναι καυτερό και καίει το μαντίλι».
σαν να ταμωθήκαμε με τους άλλους. «Εμείς», μας είπαν αυτοί, «άλλο από τα καρύδια του γύφτου δεν είναι κατέβομαι με αυτά που θα μάσουμε. Τις μουστόπιτες, τα κεράσια και τα σούρβα τα γύφτικα χαρισμά σας. Φάτε τις εσείς τις σταφίδες και όλα τα γύφτικα καλούδια. Όσο για τα κεράσια και τα κράνα κρατάτε τα, να τα βράσετε την καθαροδευτέρα, να πιείτε κερασόζουμο. Δεν τρώμε εμείς μουστόπιτες από το μούστο που τη φύλευε στα μπέλη, τη γύφτισα ο κόσμος στον τρίγο. Αυτά είναι γεμάτα καπνιές και λέρες από τα χέρια της». Μ' αυτά μας γύρισε και εμάς η καρδιά και συχαθήκαμε με τόσα που ακούσαμε. Ο ένας τα χαρίζει στον άλλο και κανένας δεν τα έπαιρνε, τόσο που θα τα πετούσαμε στο λάκκο. Εκεί γυρίζει ένα διαβολόπεδο και μας λέει: «Βρε παιδιά, κάμετε όρκο πως δεν θα με μαρτυρήσετε στο δάσκαλο, γιατί εδώ μέσα είναι κανένα δυο μαρτυριάριδες». «Μα το ψωμί», είπαμε όλοι, «δεν θα μαρτυρήσουμε». «Δεν τα δίνουμε αυτά στο δάσκαλο», μας λέει, «και να τα ξεχωρίσουμε από τώρα. Καλά μας βάνει στο φάλαγγα για ψιλουπίδημα. Πού θα μάθει πως είναι γύφτικα». Μα αυτό δεν το κάναμε.